Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ανακούφιση στην Ευρώπη από την επικράτηση του Εμμανουέλ Μακρόν στο πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών. Ανακούφιση και για τους επενδυτές, οι οποίοι πιστεύουν πως ο κίνδυνος Μαρί Λεπέν έχει πλέον απομακρυνθεί. Να δούμε λοιπόν το κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές με τη βοήθεια της Βάσου Σαγγελέτη. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σας, Ρίτα. Οι επενδυτές ψηφίζουν Μακρόν δαγκωτό και το χθεσινό αποτέλεσμα τους επιβεβαίωσε και τους δικαίωσε. Η επικράτηση του Εμμανουέλ Μακρόν του κεντρώου φιλελεύθερου υποψηφίου μπορεί να ήταν πύριος, αλλά ουσιαστικά τοποθέτησε την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν στη δεύτερη θέση, ανοίγοντας το δρόμο για μια προεδρία του Μακρόν πλέον, μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου των εκλογών στις 7 Μαΐου. Αυτό για τις αγορές ουσιαστικά σημαίνει ένα ράλι ανακούφισης, γιατί απομακρύνεται το ενδεχόμενο του Frexit, δηλαδή της εξόδου της Γαλλίας από το ευρώ, την οποία ευαγγελίζεται η Μαρί Λεπέν, με αποτέλεσμα ο πολιτικός κίνδυνος να υποχωρεί, και αυτό αποτυπώνεται και στο ευρώ, το οποίο ενισχύεται κατά 1,30% έναντι του δολαρίου σήμερα, αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές. Το γαλλικό χρηματιστήριο καταγράφει και έρδη άνω του 4%, με τον δείκτη CAC να σημειώνει τα υψηλότερα ημερήσια κέρδη από τον Ιανουάριο. Ενώ ανωδικά κινούνται και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί δείκτες, θετικά έκλεισαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια. Και το δικό μας χρηματιστήριο, νομίζω. Ναι, και το δικό μας κινείται ανωδικά. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει και που αναμένουν οι αγορές είναι ότι η αναπτυξιακή ατζέντα του Μακρόν θα φέρει ανάπτυξη στη Γαλλία, θα φέρει βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και μάλιστα θεωρείται, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι γαλλικές τράπεζες θα σημειώσουν υπεραποδόσεις έως και 10% σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ενώ πολλοί βλέπουν τους επενδυτές να επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ιδίως όσοι έχουν στραφεί στην Αμερική στους Αμερικανικούς τίτλους. Βέβαια, παραμένει κάποια αβεβαιότητα ακόμα στις αγορές, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των εκλογών, δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει την αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει δώσει και όθηση βέβαια στο επιχειρηματικό κλίμα και το επενδυτικό κλίμα γενικότερα. Αυτό βέβαια θα μένει να φανεί σε δύο εβδομάδες.